Πριν κάνετε την αίτηση στο gov.gr, θα πρέπει να γνωρίζετε πώ να κάνετε την αίτηση για επιδότηση στα καύσιμα. Μπαίνοντα στην πλατφόρμα, οι δικαιούχοι με του προσωπικού κωδικού του επικαιροποιούν τα στοιχεία και εισέρχονται στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, κάνετε αίτηση είτε τη έκδοση τη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και την πίστοση του ανωτέρου χρηματικού ποσού σε αυτήν, είτε την πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό. Την ψηφιακή κάρτα την κατεβάζετε στο κινητό για να κερδίσετε έξτρα πόνου 5 ευρώ, όμω μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μέχρι 31 Εβδόμου του 2022 και όχι αργότερα δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνία και συγκεκριμένα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού. Από εκεί και πέρα, ο δικαιούχο μπορεί να υποβάλει αίτηση είτε για την έκδοση τη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, είτε για την πίστοση στον τραπεζικό του λογαριασμό και στα κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών και η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έω τι 31 Εβδόμου 2022 μετά την πάροδο τη οποία το πιστοτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικό οργανισμό υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Πιθανό υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στο ελληνικό δημόσιο και αποκλείεται η αναζήτησή του από τον δικαιούχο. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην πιστοτική χρεωστική κάρτα μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγορά καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Η οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα είναι 30 ευρώ για ιδιοκτήτε μοτοσυκλητών, μοτοποδηλάτων με κύρια κατοικία την υπόλοιπη Ελλάδα. 35 ευρώ για ιδιοκτήτε μοτοσυκλητών, μοτοποδηλάτων με κατοικία στι περιφέρειε Βορείου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων, Κρήτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων τη Περιφέρεια Αττική και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων τη Περιφέρεια Θεσσαλία. 40 ευρώ για ιδιοκτήτη αυτοκινήτων με κύρια κατοικία την υπόλοιπη Ελλάδα. 50 ευρώ για ιδιοκτήτη αυτοκινήτων με κύρια κατοικία στι περιφέρειε Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιωνίων Νήσων, Κρήτη, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων τη Περιφέρεια Αττική και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων τη Περιφέρεια Θεσσαλία.